Γεια σας, τι κάνετε? Χρόνια πολλά για την ημέρα σήμερα. Να είστε πάντα καλά, να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία. Εμείς το πρωί πήγαμε λίγο στην παρέλαση να δει ο μικρός και έχουμε γυρίσει και σκέφτηκα να γυρίσω σήμερα τον τζάμπο. Έχω αγοράσει, εντάξει, σχεδόν μια εβδομάδα πριν τα πραγματάκια και είπα σήμερα να σας τα δείξω τώρα που έχω λίγο ησυχία. Λοιπόν, πήρα δύο LED φωτάκια με χειριστήριο, είναι αυτοκόλλητα και είναι ιδανικό λίγο μέσα στα δουλάπια, μέσα στα δουλάπια. Είναι φωτάκιο δηλαδή και έχει τηλεκοντρόλ και το χρησιμοποιείς. Ο άντρας μου πρέπει να το πάρουμε, να το δοκιμάσουμε. Τρεις μπαταρίες λέει, παίρνει τύπου α, 12 εναλλαγές χρώματος. Πιάνει έως και 5 μέτρα το τηλεχειριστήριο δηλαδή. Έχει και χρονοδιακόπτη. Δεν ξέρω, μου φάνηκε ιδιαίτερο. Ωραίο θα είναι. Είναι με αυτοκόλλητο, οπότε δεν τρυπά στίχους κλπ. Θα το δοκιμάσουμε. Θα έχει τις προσφορές. Τώρα δεν σας λέω τι είμαι σήμερα, γιατί εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Και εσείς και εγώ μαζί. Λοιπόν, πήρα ένα μπολ. Σαλατιέρα τη λέει. Οικονομική ήταν. Είχε γκρι, άσπρο και ροζ νομίζω. Το πήρα έτσι πολύ για κέικ. Να φτιάχνω, να κατέβω πράγματα. Είναι πολύ ωραίο για κέικ. Εάν δεν φέρει από τον πάγκο. Λοιπόν, πήρα ένα μπουρτσάκι κλασικό με τα πιάτα για τον νεροχύτη. Το έχω ξαναπάρει, αλλά μου έχει χαλάσει. Λοιπόν, αγαπημένο κουτάκι. Ανοίγεις, κλείνεις, βάζεις πραγματάκια μέσα. Κουμπώνεις πάλι και δεν φεύγει τίποτα από μέσα. Έχω άλλο ένα τέτοιο, μεγαλύτερο, αλλά αυτό δεν θυμάμαι για ποιο λόγο το πήρα. Δεν θυμάμαι καθόλου αυτή τη στιγμή. Θα δούμε. Θα μου ξανάρθει στο μυαλό. Πήρα baking paper, αντικολλητική μεμβράνη, ξέρετε. Λοιπόν, 18 φύλλα λέει. Πήρα αυτή, ήταν πιο ακριβή από την άλλη, γιατί είναι κομμένη σε κομμάτια, σε φύλλα. Δεν την έχω ξαναπάρει. Είχα πάρει την άλλη το ρολό. Αλλά δεν με βόλευε. Καλή όμως είναι. Είναι καλές. Μου είχε τελειώσει. Πήρα. Κλασική και αγαπημένη τζάμπο. Έχει και τετραγωνάκια. Αλλά αυτή τη φορά δεν πήρα ορθογώνια. Είναι πάρα πολύ απορροφητικές. Όπως σας είχα ξαναπεί, τα έπαιρνα και γιατί. Και στη γέννα μου και για το δημοσταίρι μετά που ήταν μωράκι, ακόμα και τώρα. Λοιπόν, πήρα άλλες δύο πιτσετούλες. Αυτή εδώ. Μου άρεσε το σχεδιάκι της. Μπαβακέρες αυτές όλες. Για να δω. Κινητική λέει. Αυτή εδώ λόγω του Πάσχα τώρα. Εντάξει, με ένα πουλάκι επάνω, αυγουλάκι. Για το δημοσθένη την πήρα να τη βλέπει. Να χαρεί. Και χρειάζονται. Μπατονέτες για τα αυτιά. Η Johnson's είναι πάρα πολύ καλές. Έχει 200 μπατονέτες. Χρησιμοποιώ Johnson και Σεπτόνα. Δεν παίρνω κάτι άλλο. Γιατί οι άλλες είναι πάρα πολύ λεπτές στο βαβάκι και δεν καθαρίζουν τα αυτιά. Ναι, πονάνε δηλαδή. Όταν δεν είμαι σε μπατονέ, το πονάω. Πήρα καλτσάκια μαύρα για μένα, για τις μπαλαρίνες μου. Αυτό το ύφασμα δεν το έχω ξαναπάρει. Δεν είναι νάιλον, απλά. Για να δούμε, λέει. Με τζέλ επιθέματα, λέει, για προστασία από φουσκάλες στο πίσω μέρος της πατούσας. Νομίζω το είχα πάρει ένα 60, το πήρα. Να δούμε. Το σκίσω. Πολύ ωραίες. Είναι βαβακερές. Μ' αρέσουν. Χρειάζονται αυτές τώρα την άνοιξη. Πήρα αυτό εδώ το πλαστικό από σιλικόνη. Είναι σουπλά κατσαρόλας. Εναποθέτηση δηλαδή την κατσαρόλα στον είναι ζεστή. Βάζει και άλλα πράγματα επάνω. Ποτηράκια.
Πλένεις δύο ποτηράκια, το βάζεις. Σουπλά. Αλλά κυρίως τηγάνια, κατσαρόλες για ζεστά σκέπη. Έχω ένα εδώ πέρα ξύλινο. Δεν έχω πολλά τέτοια. Πήρα αυτά εδώ. Είναι καλυπτικά για τάπερ, κατσαρόλες κλπ. Πλαστικά. Πήρα το large. Ταιριάζει, λέει, σε πόλ έως 18 και 13 σαντιμέτρων. Τι να βάλω. Στο YouTube τα είδα κι εγώ. Είχε και στρογγυλά. Εγώ προτίμησα ορθογώνια, δηλαδή προς τετράγωνο σχέδιο, γιατί τα τάπερ μου τα περισσότερα είναι ορθογώνια και τετράγωνο. Είναι αυτό το μικρούλι. Έχω και μικρό ταπεράκι. Η αλήθεια είναι ότι τα περίμενα να παίξω πιο μεγάλα. Φαινόταν πιο μεγάλα. Αυτό εδώ το τραβάς. Το κάνεις όσο θέλεις. Και αυτό το για μεγαλύτερο. Και έχει και ένα ανθρωπάκι μπροστά. Το τραβάς και ανοίγει όσο θες. Εντάξει, το δοκιμάσω. Δεν έχω ξαναπάρει. Πήρα προφυλακτικά για το παράθυρο, κουρτινάκια για προστασίας. Τα διάλεξε ο Δημοσθένης. Είχαμε ένα, από τα δύο μας είχε μείνει μόνο ένα και διάλεξε τα ζώα της ζούγκλας. Πολύ ομορφούλη. Είναι τέλειο από κοντά. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά τώρα, για να σας το δείξω. Συνήθως τα χαλάμε αυτά αμέσως. Τα πετάει από βάκο εκεί. Έχει έντονα χρώματα. Είναι πανέμορφο. Πολύ ωραίο. Διάλεξε αυτό. Επίσης πήρα ένα πατάκι για τον μπάνιο, αντιολουστικό. Γιατί είχε βρωμίσει το άλλο το πλαστικό, όπως ξέρετε, δύο φορές το χρόνο τα πετάω και παίρνω καινούρια. Το πήρα γκρι αυτή τη φορά, γιατί τα διάφανα και τα διάφανα γενικώς φαίνεται τη βρωμιά από κάτω και δεν μου αρέσει και δεν μπορώ. Το πλένω βέβαια τακτικά, αλλά και πάλι χαλάνε αυτά. Είναι αυτό το γκρι. Με βεντούζες. Κλασικά. Πήρε ο άντρας μου καψούλες μαύρες, σωσονάκι για σποτέξ, 43 με 46 νούμερο, 78% βαβάκι, 20% πολυέστερ, 2% ελαστάνι. Τα έχουμε ξαναπάρει και είναι πολύ καλά. Πώς γίνεται να παίρνουμε συνέχεια κάλτσες και όλοι να ξεμένουμε. Παράξενο. Λοιπόν, κλειψάκια για τα, ξέρετε τώρα, για τα σακουλάκια, για τα τρόφιμα, κλασικά και αγαπημένα. Έχει το Τζάμπο, έχει ο Βασιλόπουλος, έχει και το IKEA. Ανοίγεις. Κλείνεις. Πολύ οικονομικά. Πάρα πολύ εξυπηρετικά αυτά. Τα έχω βολευτεί πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης μου άρεσε από τον Τζάμπο αυτή τη φορά. Είχε φέρει ένα ωραίο σετ πιάτων. Καταπληκτικό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πήρα βέβαια ένα να το βάζω να το έχω σαν πιατέλα. Να βάζω γλυκάκια, cupcakes. Για το σπίτι γενικά, επειδή έχω λευκό σερβίτσιο, όλο λευκό, σκέφτηκα ότι αυτό θα είναι μια ωραία πιατέλα για το σερβίτσιο. Να σπάει. Αν δεν είχα το σερβίτσιο αυτό που έχω, θα έπαιρνα αυτά τα πιάτα για το σπίτι μου. Είναι φανταστικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το σχέδιο. Είχε βαθιά, είχε μικρά μπολάκια, είχε και τα πιο μικρά από αυτά. Είναι τέλεια τα χρώματα. Καταπληκτικά. Και με ένα γκρι τραπεζομάδιλο ή λευκό, όνειρο. Φούξια, κάτι έντονο. Ροζ. Πάρα πολύ όμορφο. Μου άρεσε πολύ επειδή έχει και το μαύρο μέσα. Δηλαδή δεν φαίνεται καθόλου φθινιάρικο. Φαίνεται πολύ ακριβό πιάτο. Πήρα ένα κουτάκι οργάνωσης ψυγείου με χερούλι. Fridge organizer το θεωρεί. Είναι αυτό, έχει με χερούλι, το πιάνεις από εδώ. Σκέφτομαι να οργανώσω το ψυγείο λίγο. Το βάζεις έτσι. Το πιάνεις, το τραβάς. Και το καπάκι του.
Όχι μόνο για το ψυγείο, και για τα ράφια σας. Ας πούμε, το φέρω για το ψυγείο. Να βάζω μέσα καροτάκια, τα βουτήρα, τα τυριά. Να το οργανώσω λίγο. Θα σας κάνω σχετικό βίντεο, γιατί περιμένω και άλλα πράγματα που έχω παραγγείλει από το ίντερνετ. Πολύ ωραίο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό στον τσάμπο. Ή μάλλον μπορεί να το είχα δει, αλλά δεν το είχα εκτιμήσει. Πήρα δύο μολυβάκια για το παιδί, τα οποία έχουν αυτό το πλαστικό εδώ μπροστά και το βοηθάει να πιάνει πιο εύκολα το μολύβι. Κάνουμε προσπάθεια τώρα, μπας και καλυτερέψει λίγο, γιατί είναι και μικρός ακόμα. Το πιάνεις εδώ. Είναι ειδικό δηλαδή, για να μπορεί να το κρατάει το χεράκι του. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό γενικά. Θα τον εκπαιδεύσουμε. Πήραμε και ένα ποτιστεράκι, πράσινο πό λαχανί. Έχει εδώ τρυπίτσες. Αυτό το πήρα πιο πολύ. Θα ποτίσω τα λουλούδια έξω με μπουκάλια από το νερό. Αυτό το πήρα πιο πολύ έτσι για το δημοσθένη. Γιατί του αρέσει μέσα να γεμίζει νερά και να ποτίζει τα λουλουδάκια. Και εμένα μου αρέσει με το ποτιστήρι. Είναι πιο εύκολο. Απλά θα ήθελα να πάρω το άλλο με το χωνί. Αυτό δεν βολεύει τόσο, δεν έχει πολύ νερό μέσα. Αλλά για το πήρα μικρό για το δημοσθένη. Είναι ελαφρύ. Του αρέσει πολύ κάτι, δεν ξέρω. Έχει τρέλα με τα λουλουδάκια. Βλέπει και εμένα ίσως. Και περνάει και ώρα έτσι. Το βάζω και ποτίζει λίγο τις γλαστρούλες και περνάει και ώρα του και μαθαίνει. Είναι καλό πραγματάκι είναι. Το παίρνει και στη θάλασσα το καλοκαίρι. Θα γίνουμε όλοι κυπουροί σε αυτό το σπίτι. Μπορεί και αγορότες. Ανεμόμυλος μικρός και τα λουλουδάκια έξω. Να το στολίσουμε. Και πήρα και αυτό με την πασκαλίτσα. Με τη μαργαριτούλα. Έχω κανένα δύο ακόμα. Πιο πολύ για χάζι τα παίρνουμε. Για το δημοσθένη. Πήρα ένα βουρτσάκι καθαρισμού για σειρώμενες πόρτες με ξύστρα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ τώρα στο εξοχικό είχαμε ένα θέμα με τα πλακάκια. Πώς πόσουν τα πλακάκια επάνω στο πάτωμα. Έγινε τώρα πριν ένα μήνα περίπου. Περπατούσαμε εδώ στην κουζίνα με το σαλόνι που είναι μαζί και νιώσαμε από κάτω σαν να γίνεται σεισμός. Δηλαδή κουνιόντουσαν τα πόδια μας. Και νομίζαμε ότι έγινε σεισμός. Και σεισμός δεν ήταν. Είχαν ανέβει τα πλακάκια πάνω από διαστολή σε στολή και μας είπαν ότι το μπετό δεν ήταν καλό. Μας είπε ο πλακάς. Και τα αλλάξαμε εδώ πέρα τώρα αναγκαστικά γιατί ήταν 15 περίπου πλακάκια κούφια. Ήταν κούφια. Και μας είπε ο πλακάς να τα αλλάξουμε όλα γιατί δεν υπήρχε λογική στο να αφαιρέσουμε μόνο αυτά που είχαν σπάσει, που ήταν κούφια. Και είχα εδώ πέρα, γινόταν χαμός. Το σπίτι ήταν για πει. Θα σας κάνω σχετικό βίντεο. Τέλος πάντων, και τώρα είμαι πάνω στο καθάρισμα. Καθαρίζω λίγο κάθε μέρα. Το πείτε αυτό, θα το δοκιμάσω. Μου φάνηκε ιδιαίτερο, ενδιαφέρον. Λοιπόν, λογικά όπως το δείχνει έτσι, το βάζεις και εδώ πίσω αυτό. Αυτή είναι η ξύστρα υποτίθεται. Το βάζεις και ξύνει και βγάζει μέσα από τις ράγες κάτω της τζαμαρίας αυτά που έχουν τα υπολείμματα που δεν μπορείς να τα βγάλεις με μαχαίρι με άλλο τρόπο. Πιστεύω ότι είναι αρκετά καλό. Δεν ξέρω, θα με βοηθήσει. Και αυτό το σκουπάκι που τα βγάζεις έξω είναι εδώ πέρα έτσι ξυρισμένο και από εδώ και από εκεί. Και αυτό πιστεύω θα περνάει μέσα, θα είναι πολύ καλό. Είδομε. Το δοκιμάσουμε. Το πάνε είναι να μας βοηθάει στη καθημερινότητα, στις δουλειές κλπ. Κάτι που αγοράζουμε. Πήρα ένα πλαστικό τραπεζομάδιλο, 1,37x1,83. Το πήρα για έξω στο μπαλκόνι το τραπέζι που έχω στο σπίτι, που είναι το ξύλινο και το έχω αφήσει έτσι εκτεθειμένο στον ήλιο και στη βροχή. Και σκέφτηκα τώρα να βάζω ένα πλαστικό επάνω για να το διατηρήσω μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον. Γιατί έχω και γλαστρούλες και λουλουδάκια επάνω και δεν θέλω να απορροφάει το ξύλο τα νερά. Εντάξει, δεν είναι το πλαστικό, είναι σαν. Μυρίζει πλαστικό. Σαν. Είναι
Είναι το λεπτό του πλαστικού. Είναι το λεπτό. Πάρα πολύ ωραίο. Μουσαμανάκι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και τραπεζοματιλάκι για τραπεζοματιλάκι μιας χρήσεως. Δύο χρήσεων. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν κάνετε όλα τραπέζι να το πάρετε, πάνω από ένα τραπεζομάτιλο πάνινο, να το πάρετε αυτό. Είναι ιδιαίτερο. Μ' αρέσει. Είναι σκεπάστε κάτι που δεν θέλετε να βραχεί. Και το βλέπω, το πήρε το τραπέζι έξω. Τίποτα, 50 λεπτά. Αν έκανε 50 λεπτά, δεν θυμάμαι κάπου εκεί. Πολύ όμορφο. Να καλύπτω το τραπέζι μου τώρα το χειμώνα. Γιατί το μαζεύω, κάθε μας φτιάξει και το χειμώνα, εμάς μας αρέσει. Πάει και αυτό. Αυτό το μικρό ταπεράκι το πήρε για τον άντρα μου. Και για μένα, όποιος το προλάβει, βάζουμε ελίτσες μέσα και παίρνουμε στη δουλειά φαγητό. Ελίτσες, ένα κομμάτι φέτα, ξηρούς καρπούς. Πολύ ωραίο. Πας σε ένα ταξίδι, το παίρνεις μαζί σου, δίνεις το παιδί, σποράκια, λίγο φρουτάκι, κερασάκια. Είναι μικρό βέβαια, αλλά κάνει και πιο για ξηρούς καρπούς εδώ. Το θέλω για ελιές, τέτοια πράγματα. Μπορείς να βάλεις όμως και άλλα αντικείμενα. Να ταξιδεύεις. Τα μπιζού σου. Καρφίτσες, μπατονέτες, καρφιά, ό,τι θες βάζεις. Είναι το τσοδάκι του Σπορμπίλι. Και πήρα και ένα ριχτάρι. 1,80x2,20. Κατασκευή Ινδία λέει. Και νομίζω ήταν 80% βαβάκι, 20% πολυεστέρας. Το πήρα γιατί μου άρεσε η υφή του. Δηλαδή τώρα για το καλοκαίρι, για την άνοιξη στο καναπέ. Έχω 2-3 του IKEA, τα οποία τα είχα φαρεθεί κιόλας, εντάξει. Και πάνε να τα ανανεώσω. Ελπίζω να είναι καλά ποιοτικός. Για να το δούμε. Καλά μου φαίνεται. Και για το χειμώνα κάνει. Είναι ριγέ. Είχε και πιο σκούρο, μαύρο γκρι, αλλά δεν το πήραμε σε αυτή τη διάσταση, δεν υπήρχε. Και το μεγάλο καναπέ εδώ είναι ό,τι πρέπει. Πολύ ωραίο. Και δροσερό. Τώρα το καλοκαιράκι. Αυτή είναι η πίσω πλευρά. Και αυτή είναι η μπροστινή. Το πλύνουμε. Και να το δοκιμάσουμε. Ένα μπλοκ ζωγραφικής για τον Δημοσένη. Να κάνει τις χειροτεχνίες του. Έχει και κάτι αυτοκολλητάκια μπροστά. Τρελαίνεται και αυτοκόλλητα. Πήρα κάτι σφουγγαράκια που τα είδα πρώτη φορά. Δεν χαράζω, λέει. Σφουγγαράκια κουζίνας. Τρία, λέει. Με αντιβακτηριακή προστασία στο σπόγο. Αντιβακτηριακή προστασία. Για να τα ανοίξουμε. Ωραία, είναι εύχριστα. Το πιάνεις και έτσι, το πιάνεις και έτσι. Έχει δύο προεξοχές. Εσοχές, μάλλον. Για το κοιμή. Ένα κεράκι και πήρα και άλλο ένα. Αυτό είναι, λέει, ηλιακό. Ηλιακό φαναράκι. Το βάζεις εκεί που θες να το βάλεις και διατηρείται με τον ήλιο και έχει φως από τον ήλιο. Πήρα ένα αρκουλάκι πασχαλινό της Αστήρ. Έχει πολύ ωραία σοκολάτα. Παλαιά κλασική και αγαπημένη εταιρεία. Λοιπόν, το πήρα για ένα παιδάκι. Θα το πάρω και ένα δωράκι που έχω απόψη μου και θα το δώσω και ένα βουλάκι. Δεν είναι βαφτιστήρι, βαφτιστήρι δεν έχω. Μακάρι να είχα όμως, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα βαφτιστήρι. Πάρα πολύ θα ήθελα. Ευελπιστώ το αδερφό μου. Λοιπόν. Δεν έτυχε τόσο καιρό. Τέλος πάντων. Το βουλάκι για το παιδάκι. Αυτό το πήρα για ένα άλλο παιδάκι εδώ στη γειτονιά, τέλος πάντων, να του δώσω ένα Όσκαρ είναι.
σοκολάτιτσα με το λαγουδάκι, γάλακτος. Και αυτό το πήρε ο Δήμος Θέρης, το αυγουλάκι με τα δοντάκια. Είναι πολύ ωραία αυτά να τα χαρίζετε σε παιδάκια ή στο παιδάκι σας. Χαίρονται πάρα πολύ, τους αρέσουν αυτές οι φιγούρες. Είναι πανέμορφο εδώ που τα λέμε τώρα. Έχει δύο δοντάκια, μια μαργαριτούλα. Πιο πολύ αξίζει, ρε παιδί μου, η ζωγραφιά. Αυτό το χαρτάκι που έκατσε κάποιος να το σχεδιάσει, να το εκτυπώσει. Είναι πανέμορφο. Φοβερά χρώματα και πολύ ομορφούλη. Παρά η σοκολάτα μέσα. Τα βλέπεις και σου ανοίγει η διάθεση. Πήραμε και δύο έτσι για τώρα τις γιορτές, δηλαδή τέλος πάντων. Ο Δημοσένης τα διάλεξε. Πήραμε δύο κεράκια, λαγουδάκια. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα χρώματα. Τα βάλω και στο τζάκι πάνω. Δεν είχα ξαναδεί λαγουδάκι ή κεράκι. Μου άρεσα πάρα πολύ. Τι όμορφα που είναι. Να. Κεράκια. Εδώ είναι το φυτίλι. Έτσι και τα χρόνια πολλά τέλος πάντων τώρα να πούμε ότι κάτι πήραμε. Θα τα τυλίξω γιατί θα σπάσουμε. Και πήρα και αυτό εδώ. Είναι αυτοκόλλητο γατζάκι για τις κούπες και τις φουγκαρίστες έξω στο μπαλκόνι ή μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω. Κρεμάς ακόμα και κουτάλες, λέει, ήδη κουζίνες εδώ. Εγώ βέβαια το θέλω για αυτή τη δουλειά. Πήρα μόνο ένα για να δω αν θα λειτουργήσει. Είναι αφαιρούμενο, λέει, βγαίνει. Να δω αν θα λειτουργήσει, θα βάλω μια σκούπα, το κοντάρι, έξω στο πίσω μπαλκόνι. Και αν είναι καλό και στέκεται, θα πάρω άλλα δύο και τις υπόλοιπες μου σφουγγαρίστρες και λοιπά ό,τι έχω. Το ψάχνω καιρό αυτό. Και πήρα και ένα κεράκι. Και αυτό έτσι μου έκανε τύπος που ήταν ιδιαίτερο. Βέβαια έχουν φύγει τα λουλουδάκια πάνω, θα τα κολλήσω. Ήταν αυτό εδώ πέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Για το τζάκι επάνω. Και όσοι από εσάς θα κάνετε πασχαλινό τραπέζι κλπ. Μπορείτε να το αγοράσετε, να το βάλετε πάνω στο τραπέζι σας. Να βάλετε όλο κεράκια. Τα λαγουδάκια. Μαζί με αυτό δίπλα. Και θα είναι πολύ ωραία. Έτσι για δεκόρ. Στο λιδάκι. Πάρα πολύ όμορφο. Βέβαια φυτιλάκια δεν έχουν τα υπόλοιπα λουλουδάκια. Έχει μόνο αυτό εδώ το βασικό. Πιστεύω ότι από κάτω θα έχει μεγάλο φυτίλι. Τέλος πάντων, το πήραμε έτσι για την ομορφιά του. Και κλείνω με κάτι πολύ ωραίο. Λοιπόν, πήρα πραλίνες. Της Όσκαρ, σοκολατοπία, στον ασπρόπυργο είναι η Όσκαρ. Πολύ θα ήθελα να δούλευα στην Όσκαρ. Λοιπόν, πήγα αυτά τα σοκολατάκια, Athenian Chocolates, αθηναϊκή σοκολατοπία. Μου άρεσε και ο τίτλος, Athenian. Να παίρνετε παιδιά Όσκαρ σοκολατάκια, γιατί αν δεν παίρνετε θα κλείσει κι αυτή. Είναι αυτό εδώ. Έχει πάρα πολλά μέσα. Είναι πεντανόστιμα. Και μπορείτε να τα πάρετε με σκοβολάνι. Ματιά με σκοβολάνι. Να τα πάρετε, να τα κάνετε και δώρο. Και θα έχετε και σπίτσε για φίλεμα. Τώρα το Πάσχα. Φανταστικά. Έχει και φουντουκάκι μέσα. Δεν νηστεύω. Εγώ το τρώω. Μόνο τη μεγάλη εβδομάδα νηστεύω. Και φέτος θα δω, αν θα νηστέψω και μεγάλη εβδομάδα. Λοιπόν. Αυτό ήταν το τσάμπο μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Χρόνια πολλά και πάλι για σήμερα, να σας πω. Να έχετε καλές γιορτές. Από τα τζάμπα με πολύ αγάπη.